Μελετώντας την ιστορία του κόμματός μας, του κινήματος, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εφόδιο και για το κόμμα μας και για το λαό μας να γνωρίσει την ιστορία, να βγάζει συμπεράσματα για το σήμερα και για το αύριο. Το φετινό ημερολόγιο λοιπόν της Επιτροπής Εθνικής Πελοποννήσου του ΚΚΕ έχει ανέκδοτες φωτογραφίες, ειδικά χειρόγραφα αγωνιστών, έχει διαταγές των κατοχικών δυνάμεων, αναφέρεται βασικά στην περίοδο 1930 και 1940, αναδεικνύοντας τις ανεξάρτητες δυνάμεις που έχουν οι λαϊκοί αγωνιστές, που έχει ο λαός μας, όταν παλεύει για το δίκαιο του, όταν παλεύει ενάντια σε τύραννους. Θεωρούμε ότι αυτό το ημερολόγιο πρέπει να κοσμήσει το κάθε σπίτι, την κάθε βιβλιοθήκη. Είναι ένα ντοκουμέντο που αφορά την ιστορία του κόμματός μας, που είναι και η ιστορία του λαού ολόκληρου. Το υλικό που περιέχεται στο ημερολόγιο, από πού συγκεντρώθηκε? Το υλικό είναι από το ιστορικό αρχείο που έχει το ΚΚΕ και αφορά εκείνες τις περιόδους. Όμως, είναι και κάποια που έχουν να κάνουν που υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι υπάρχουν φωτογραφίες από τα υπόγεια του δικαστικού μεγάλου της Τρίπολης, αυτά που είχαμε βγάλει πέρσι σε ξυλόγρυπτα ημερολόγια, θέλοντας να αναδείξουμε την ανάγκη τέτοια ιστορικά ντοκουμέντα όχι να μην αφήνονται να καταστρέφονται, αντίθετα να συντηρούνται για να είναι πηγή έμπνευσης για την νεότερη γενιά, μάθησης και αγώνα για το μέλλον. Τα περισσότερα όμως είναι φωτογραφίες και υλικό που δεν έχει εκδοθεί ξανά. Είναι φωτογραφίες και υλικό από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ. Και πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος, πόσο στοιχίζει, πόσα αντίτυπα έχετε περίπου? Βγάλαμε 10.000 αντίτυπα σαν πρώτη δόση, εξαντλήθηκαν όμως άμεσα, γρήγορα. Και πήγαμε σε επανέκδοση, βγάλαμε άλλα τόσα, να έρθουν σε επαφή με τα μέλη του ΚΚΕ, με τις οργανώσεις σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, να προμηθευτούν. Είναι συμβολική. Αυτό που βάζουμε είναι ό,τι μπορεί ο καθένας να μας δώσει σαν ενίσχυση στο ΚΚΕ στα δύσκολα που κάνουμε. Όποιος δεν έχει, θα δώσει ένα ευρώ, δύο, όσο δίνουν οι μαθητές και οι άνεργοι. Αυτό, κύριε Γόντικα, δίνεται, εκδόθηκε από την Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα εκδίδονται άλλα ημερολόγια, είναι καθιερωμένα αυτό? Όχι, δηλαδή. Είναι, είναι δική σας δουλειά. Πέρσι είχε πάρει την πρωτοβουλία η Αρκαδία, η Νομαρχιακή Επιτροπή, και εξέδωσε αυτά τα ημερολόγια με τα υπόγεια του δικαστικού μεγάλου. Είδαμε πραγματικά πόσο αγκαλιάστηκε από κόσμο πολύ πέρα από την περιοχή του ΚΚΕ, γιατί συγκινεί αυτή η ιστορική. Το κάναμε φέτος σε επίπεδο περιοχής Πελοποννήσου, είχε ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση. Θεωρώ ότι είναι δύο εμπειρίες που θα γενικευτούν και το κόμμα θα το αξιοποιήσει συνολικά σε όλη τη χώρα τα επόμενα χρόνια.